αγκούρια. Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύρφωνα. Η οικονομία μας πάει καλά. Είπατε! Ο κόσμος δεν θα έχει καμία αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι του και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Σε year to year. Everyday μαλακία. Παπάρα τσέγκο. Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να είναι. Γεια σας. Λέμε τώρα προσέξτε καλό μήνα και καλή εβδομάδα, έτσι, διότι είναι Δευτέρα. Συνεπώς λέμε καλή εβδομάδα. Είναι 3 Οκτωβρίου, συνεπώς λέμε και καλό μήνα, διότι την Παρασκευή που τα πάμε δεν είχε μπει ακόμα Οκτώβριος. Συνεπώς ελπίζω να βγουν αυτά. Οι ευχές είναι ευχές, τις κάνουμε, αλλά οι ευχές μέχρι την πραγματικότητα. Ξέρετε τώρα εσείς, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και ακούτε αυτό που ακούτε κάθε μέρα εδώ και σχεδόν 3 χρόνια. Το καθημερινό podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσεων του Documento. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ηχητικό από το σημερινό briefing. Την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου. Έτσι για να έχετε μια ιδέα, τα πρώτα σχεδόν 2 λεπτά θα ακούσετε, 1 και 48 για την ακρίβεια. Γιατί μέσα σε αυτό το δίλεπτο περίπου αντιλαμβάνεται κανείς το πώς σκέφτονται στην κυβέρνηση. Ακούστε το και θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλό μεσημέρι. Ζούμε σε μια εποχή οξυμένων προβλημάτων, τα οποία προκλήθηκαν από την πανδημία και από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι κρίσεις είναι εισαγόμενες, αλλά οι συνέπειές τους αφορούν τόσο την πατρίδα μας, όσο και τους πολίτες. Και απέναντι στα προβλήματα απαιτούνται γρήγορες και άριστα μελετημένες αποφάσεις. Απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και μηχανισμός τάχιστης πραγμάτωσης των αποφάσεων αυτών, ώστε να μειωθεί σταδιακά η ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στην καθημερινότητά τους. Η κοινωνία απαιτεί πρακτικές λύσεις. Η κοινωνία απαιτεί πολιτικό πραγματισμό. Όχι θεωρίες, όχι αερολογίες, όχι δημιουργία νέων πολιτικών και κοινωνικών αδιεξόδων. Η αντιπολίτευση, εγκλωβισμένη σε μικροκομματικούς υπολογισμούς, παροχημένες ιδεολογίες, αποκομμένη στην ουσία από τις αγωνίες των πολιτών και αδιάφορη για τη διεθνή πραγματικότητα, προτιμά να σηκώνει σκόνη και θόρυβο, που καμιά βελτίωση στην καθημερινότητα των ανθρώπων δεν φέρνουν. Γι' αυτό και οι πολίτες αποδοκιμάζουν αυτές τις πρακτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εβδομάδα που πέρασε. Ενώ η αντιπολίτευση αναλώθηκε και την περασμένη εβδομάδα σε ένα κρεσέντο παραγωγής ρητορίας και λόγων χωρίς αντίκρισμα, η κυβέρνηση παρήγαγε απτό και ορατό έργο που έρχεται να απαντήσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, στα προβλήματα που μας έβαλαν οι μεγάλες κρίσεις και να βελτιώσει τις ζωές όλων μας, μειώνοντας, κατά το εφικτό, το αποτύπωμα των προβλημάτων στην καθημερινότητα και στη ζωή των πολιτών. Αυτό ήταν ο κύριος Οικονόμου. Μίλησε, αν προσέξατε την ομιλία του στο ξεκίνημα, μίλησε για πολιτικό πραγματισμό. Είπε ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, παγκοσμίως είναι όλα εισαγόμενα, το επανέλαβε πάλι, οπότε δεν φταίει κανένας εδώ, ούτε η κυβέρνηση φυσικά. Και απαιτεί γρήγορες κινήσεις, έτσι είπε, και πολιτικό πραγματισμό. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι γρήγορες κινήσεις, ποιος είναι ο πολιτικός πραγματισμός, νομίζω ότι έχετε πολλές αμφιβολίες γι' αυτό. Τι γρήγορες κινήσεις, δηλαδή, για παράδειγμα, 2 χρόνια τώρα σαρώνει η ακρίβεια τα νοικοκυριά και ποιες είναι οι κινήσεις που έχουν γίνει. Πού είναι, για παράδειγμα, το πλαφόν, ακόμα το συζητάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παριστάνει τώρα τον αντάρτη. Εκτός ασφαλούς, θα τα πούμε αυτά στο τέλος, γιατί έχουμε ένα σημείο που έχουμε κρατήσει για το περίφημο πλαφόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προσέξτε τώρα, και αφού μίλησε για όλα αυτά και τον πολιτικό πραγματισμό, βγήκε πρωί-πρωί, την ώρα που η κοινωνία στο σύνολό της δεν γνωρίζει πώς θα τη βγάλει το χειμώνα που έρχεται, αυτός βγήκε για να τασούρει στην αντιπολίτευση. Γιατί λέει ότι την επικρίνει η αντιπολίτευση την κυβέρνηση, ενώ εκείνη έχει δώσει λύσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα του κ. Οικονόμου και της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν έχουν μια αντιπολίτευση στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή τους ασκούν κριτική, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί τα προβλήματα είναι όλα εισαγόμενα, αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα και παίρνουν τις αποφάσεις και τις λύσεις που χρειάζεται. Εντάξει. Και οι πολίτες κάθονται από κάτω και παρακολουθούν πραγματικά με την ψυχή στο στόμα και τι να υποθέσει κανείς όταν οι λογαριασμοί είναι αυτοί που είναι, όταν η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ σαρώνει. Ήδη τώρα με τον μπήκε Οκτώβριος οι εφημερίδες μας πληροφορούν ότι θα έχουμε κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ πάλι και άλλη μια φορά 30%. Εν τω μεταξύ προσέξτε, καλά τα λογίδρια περί προβλημάτων τα οποία είναι έρχονται από την αλλοδαπή, είναι εισαγόμενα. Αλλά προσέξτε λίγο, κάντε μου μια χάρη και προσέξτε λίγο τα οικονομικά μεγέθη που ανακοινώνουν οι εταιρείες όλες. Για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Άμα ξεκινήσουμε από τα πετρέλαια, για παράδειγμα, τις πετρελαιάδες και τις 5 εταιρείες παραγωγούς και προμηθευτές ενέργειας,
θα δείτε ότι όλοι έχουν τεράστια κερδοφορία. Ανακοινώνουν σε σχέση με το 2021, ανακοινώνουν τεράστια κερδοφορία, ενώ μάλιστα στα περισσότερα εξ αυτών οι τζίροι τους είναι χαμηλότεροι. Δηλαδή, πουλάνε λιγότερο, λογικό είναι, και ρεύμα λιγότερο, γιατί ο κόσμος σφίγγει τα ζωνάρια, κάνει οικονομία, και στα σούπερ μάρκετ πουλάνε όλοι λιγότερα τα προϊόντα. Λογικό και αυτό, γιατί ο κόσμος περιορίζει τις αγορές του. Αλλά ενώ οι τζίροι τους είναι μικρότεροι, η κερδοφορία τους είναι 2 και 3 φορές πάνω σε σχέση με το 2021. Έτσι. Μιλούν από μόνα τους αυτά τα στοιχεία. Επί της ουσίας, ξέρετε τι έχει γίνει, για να το πούμε απλά τώρα, να το καταλάβει ο κόσμος και να το καταλάβετε κι εσείς. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι προφανώς το κύμα αυξήσεων από το εξωτερικό ενσωματώνεται στις τιμές των προϊόντων, αλλά οι ντόπιοι εδώ παραγωγοί ενέργειας, για παράδειγμα, το καρτέλ αυτό της ενέργειας, ή οι ντόπιοι χονδρέμποροι που εμπορεύονται τα προϊόντα και προμηθεύουν την αγορά, βάζουν και πάνω 10-15% για πάρτι τους, λειτουργώντας ως κοινοί μαυραγωρίτες, για να το οικονομήσουν και αυτοί από την κρίση. Διότι, ως γνωστόν, στην κρίση όλοι κερδίζουν, μόνο οι πολίτες χάνουν. Αυτό συνέβαινε πάντοτε παγκοσμίως. Και ο κύριος οικονόμου, λοιπόν, προπαγανδίζει τις λύσεις τις οποίες έχει. Αν αφήναμε παρακάτω το βίντεο να παίξει, θα βλέπατε ότι την πρώτη λύση και την κυριότερη, η οποία κατά την γνώμη του κύριου οικονόμου δείχνει πόσο καλά τα κάνει την κυβέρνηση, είναι αυτή η επένδυση της Google, η οποία ανακοινώθηκε προημέρων. Μακάρι να τη δούμε, όποτε τη δούμε. Μακάρι να φέρει σε βάθος, όσο όπως λένε αυτή η δεκαετία, τόσες χιλιάδες προσλήψεις. Αλλά αυτό είναι ένα θα. Θα έρθει, θα τη δούμε, όπως και τόσες και τόσες άλλες επενδύσεις στην Ελλάδα, τις οποίες ανακοινώθηκαν μεταβαίων και κλάδων και τελικά ήταν μια φούσκα. Δείτε, για παράδειγμα, το περίφημο θέμα της νούμερο 1 επένδυση στην Ελλάδα, την επένδυση του ελληνικού. Και τι δεν ακούσαμε, και τι μακέτες δεν είδαμε χρόνια τώρα. Ολόκληρο πολιτικό θέμα έγινε μεταξύ των κομμάτων, ποιος την τρέχει πιο γρήγορα κτλ. Αλλά περάσαν τόσα χρόνια, ήρθε και η κυβέρνηση, η οποία έλεγε ότι σε μια εβδομάδα θα βγουν οι μπουλντόζες, και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι αποχώρησαν σχεδόν όλοι οι εξωχώροι επενδυτές, μέσα σε εισαγωγικά, ότι έμεινε μόνο η ελληνική Lambda Development, έτσι. Ότι πήγε και πήρε ένα δάνειο, πάλι δισεκατομμύρια, από τις τράπεζες, αυτές που εμείς ανακεφαλαιοποιούμε με τα δικά μας λεφτά. Σχεδόν το 70%-80% της επένδυσης θα γίνει με δικά μας λεφτά, έτσι. Αυτοί κάνανε και όλη η επένδυση αυτή, η εμβληματική κατά τη γνώμη τους, που την παρουσιάζαν, τελικά τι ήταν? Ένα real estate κανονικό. Δηλαδή πήρανε έναν πινακίου φακής, το καλύτερο, το φιλέτο, το κομμάτι εκεί της Νότιας Αττικής, έτσι, τη θαλάσσια, την παραθαλάσσια αυτή ζώνη του πρώην αεροδρομίου Αθηνών, την κόψανε σε οικοπεδάκια, υποσχέθηκαν τώρα θα αρχίσουν να χτίζουν ουρανοξύστες, και τώρα αρχίζουν και πουλάνε 100 φορές πάνω από ό,τι αγόρασαν. Αυτό είναι. Ένα κανονικό real estate με τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών, για να τα οικονομήσει η Lambda Development και δεν ξέρω εγώ ποια πολιτικά τους υποχείρια. Σαν αυτό είναι, θα μπορούσα να σας πω και άλλες τέτοιες επενδύσεις. Η μέρα στη Βουλή ξεκίνησε και με αγιασμό. Τώρα, σήμερα έγινε ο αγιασμός. Χωρίς την παρουσία του Πρωθυπουργού, για προσωπικό λόγο όμως, ο Πρωθυπουργός αναχώρησε σπεσμένα για το Λονδίνο λόγω της σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του πατέρα της συζύγου του Μαρέβας. Να ευχηθούμε περαστικά και όλα καλά. Χωρίς το Μέρα 25 και το Κουκουέ, ήταν εκεί όμως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Και ο κ. Κατρίνης, που εκπροσωπεί τον κ. Ανδρουλάκη, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι βουλευτής, είναι ευρωβουλευτής. Στην Ευρώπη τώρα, εκεί όπου κρίνονται πολλά από όσα μας αφορούν, οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα το πρωί. Έχουν συναντηθεί δηλαδή, έτσι, την ώρα που τα ακούτε κι εσείς, για να συζητήσουν ένα ακόμα, λένε, το τελευταίο, κρατήστε καλά, μικρό καλάθι, πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγινε γνωστό από τα διεθνή μου, έχουν μπει ξανά το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στην ναυτιλία, προσέξτε το αυτό καλά τώρα, στο πλαίσιο των κυρώσεών της στο ρωσικό πετρέλαιο. Αυτό που εξετάζεται, όπα Κυριάκο, είναι η απαγόρευση της εισαγωγής πετρελαίου διαθαλάσσης, προοπτική η οποία είχε παγώσει τους προηγούμενους μήνες. Ξέρετε γιατί, μαντέψτε. Λόγω της έντονης αντίδρασης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. Και για να ακριβολογούμε, έχει παγώσει τους Έλληνες πετρελαιάδες. Εφοπλιστές, καναλάρχες, ολιγάρχες, προστάτες του Κυριάκου, βάλτε και όποιον τίτλο θέλετε. Όλοι κάνουν, όλοι ταιριάζουν, που κερδοσκοπούν αγρίως με τις κυρώσεις που με τη σειρά τους αυξάνουν τις τιμές για να ξανακερδοσκοπήσουν και πάλι παραπάνω. Διότι έχουν πιάσει όλο το φάσμα της οικονομικής ζωής της χώρας. Ωραίο δεν είναι? Τέλειο είναι. Απλοϊκό, αλλά ωραίο και κυρίως επιτυχημένο. Πρώτα ομνύεις τις αγορές, μετά αλλάζεις όλη την ομοθεσία για να κάνουν κουμπάντο οι αγορές,
Μετά φέρνεις έναν Μακρόν, έναν Όρμπαν, μια Μελόνι, έναν Μητσοτάκι, μια Ούρσουλα, μια Λίζ και πάνω απ' όλα τους Γερμανούς ορντολιμπεραλιστές, οικονομολόγους και δεν αφήνεις κοινωνικό κολυμπιθρόξυλο. Κι όλο και μεγαλύτερη πίεση στις κοινωνίες, κι όλο και μεγαλύτερη ανάγκη από τις κοινωνίες να ξεφύγουν από το σωρό, να τη βγάλουν καθαρή, και όλο και περισσότερη συντηρητικοποίηση και πάει λέγοντας. Το σύστημα γεννά κρίσεις. Και γεννά και τέρατα μαζί με τις κρίσεις. Μαζί πάνε αυτά. Μεγάλες φορτούνες όμως βλέπω και τον Κυριάκο εδώ, που θα αναγκαστεί να στηρίξει τους ολιγάρχες πετρελαιάδες, γιατί αυτό θα κάνει, μην έχετε καμιά αμφιβολία. Σιγά μη στηρίξει τα μέτρα και την ορθότητα παρά τις κορώνες στον πρόεδρο Πούτιν για την εισβολή του στην Ουκρανία και παρά το φιλοουκρανικό του προφίλ που προσπαθεί να χτίσει εδώ. Είναι, μπαίνουν άλλα στη μέση, πάει περίπατο η Ουκρανία όταν τα προέχουν τα συμφέροντα των πετρελαιάδων εδώ, των Ελλήνων. Ολιγαρχών, εφοπλιστών, καναλαρχών, πετρελαιάδων. Σας είπα πριν, βάλτε ό,τι θέλετε. Όλα ταιριάζουν. Δείτε τι γίνεται με το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Βερολίνο και Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι ένα οριζόντιο πλαφόν, προσέξτε το αυτό, θα έθετε σε κίνδυνο τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς θα ήταν δύσκολο να βρει αρκετούς προμηθευτές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σας το κάνω λιάνα να το καταλάβετε. Αν βάλουν πλαφόν, δεν θα μπορούν να αγοράζουν το πανάκριβο LNG, για παράδειγμα. Από τη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα. Το οποίο οι ΗΠΑ το πουλούν στην Ευρώπη τρεις φορές πάνω από όσο το πουλούν στη δική τους συμμεταπή αγορά. Αυτό. Όταν με βάλεις πλαφόν, δεν θα το πουλήσουν οι Αμερικανοί και θα δημιουργηθεί και πρόβλημα. Αυτό λένε οι Γερμανοί. Τώρα, περίπτωση να κάνουν κανένα κομπρεμί εκεί και να το αγοράζουν λόγω του Ουκρανικού, έτσι. Να το αγοράζουν και αυτό στην ίδια τιμή που το πουλούν στους Αμερικανούς, βάζοντας τα μεταφορικά, έτσι. Ούτε καν το σκέφτονται. Ούτε το σκέφτονται. Είναι ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα. Πώς το λέει, δεν θυμάμαι κιόλα τώρα. Λοιπόν, εδώ ο Μητσοτάκης, απελευθερωμένος από τα οικονομικά του αφεντικά, σε άρθρο του στο πρακτορείο Bloomberg, θεωρεί αναγκαία την υποβολή οριζόντιου πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου. Ανέξοδα, κάνει τον επαναστάτη εδώ ο Κυριάκος. Σου λέει ο Πονηρούλης, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Δεν πρόκειται να καθιστούν οι Γερμανοί. Οπότε, πεδίο δόξης λαμπρό να παριστάνω τον επαναστάτη υπέρ των πολιτών. Και αφού παρακαλάει τόσο καιρό την Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει το πλαφόν, γιατί δεν κάνει κάτι εδώ στη χώρα? Ούτε τα κέρδη των πέντε παραγωγών ενέργειας δεν έχει φορολογήσει, που λέει ότι τα φορολογεί. Λοιπόν, σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας και τα στοιχεία για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2023. Καλώς τον κελσάργησε. Περιλαμβάνει μέτρα ύψους 3,49 δις ευρώ, αλλά και την πρόβλεψη για αποθεματικό ύψος 1 δις ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Φασκέλο κουκούλωστα. Δεν έχει κανένα νόημα να σας αναφέρω περισσότερα στοιχεία για τον προϋπολογισμό. Αυτά όλα τα προσχέδια είναι να είχαμε να λέγαμε. Η ζωή είναι που καθορίζει τα πραγματικά στοιχεία. Αυτά αναθεωρούνται συνεχώς. Ή και αστεία τα ποσά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Βρυξέλλες έχουν στείλει το μήνυμα, παρακολουθούν τον προϋπολογισμό. Είμαστε σε μια χαλαρής μορφής εποπτείας έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν εμπιστεύονται και τόσο πολύ τα νούμερα που δίνουν η ελληνική κυβέρνηση, γιατί τα θεωρούν και ανέφικτα ότι δύσκολα θα βγουν. Τώρα θα αναγκαστώ να πάρω θέση υπέρ των Βρυξελών. Μάλλον έχουν δίκιο οι Βρυξέλλες. Δεν θέλω να το κάνω όμως, έτσι. Διότι προφανώς οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι τεράστιες για αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και οι ευθύνες των Βρυξελών πραγματικά δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι η πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη βοά για τα χάλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς ακριβώς κατάφεραν να, στη συνείδηση των πολιτών, και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, να διαλύσουν αυτό το όραμα. Το φεντεραλιστικό όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, εμείς θα ξαναβγούμε μαζί αύριο. Έχουμε ευκαιρίες από την επικαιρότητα για να σχολιάσουμε. Δεν θα μας λείψουν τα θέματα. Μέχρι αύριο, αν περνάτε να είστε καλά, για μια ακόμα φορά καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να μιλάτε με τους οικείους σας και κυρίως να αγωνίζεστε για τα πάντα.